Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Πριν από λίγο, δεν ξέρω πόσοι με ακούσατε στον αέρα, που μεταφέραμε την είδηση για την τροπολογία που πέρασε και θα σας δώσουμε λεπτομέρειες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε και συζητήσεις προγραμματισμένες. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, λίγες ώρες μετά και το τέλος του αγώνα με την Δόξα Δράμα στο 0-0 στο Καφτατζόγλιο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr για τα μηνύματά σας. Το ρεπορτάζ σήμερα έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μου πείτε πότε δεν είχε, αλλά σήμερα γίνεται χαμός. Πριν από λίγα λεπτά λοιπόν, πέρασε η τροπολογία. Ήταν για την προηγούμενη Τρίτη. Η προηγούμενη Τρίτη έγινε την περασμένη Τρίτη, προχθές. Η περασμένη Τρίτη έγινε σήμερα. Και επιτέλους αυτό που περιμένουμε, που περιμέναμε εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό, έγινε πράξη. Καταγράφω την είδηση ως θετική φυσικά, αλλά έχουμε και πολλά άλλα να προσθέσουμε. Πρώτον, η τροπολογία δεν αφορά μόνο την ΠΑΕ Ηρακλής. Μην βγει κάποιος και πει, ειδικά από την πολιτεία, ότι να δείτε τι κάναμε για τον Ηρακλή. Αν παραδεχτούν ότι ρίξαν τον Ηρακλή στα χαρτιά, θα τους ακούσουμε και για τα υπόλοιπα. Αν παραδεχτούν ότι αυτοί που ρίξαν τον Ηρακλή στα χαρτιά, ότι κράτησαν τον Παναθηναϊκό στα χαρτιά, θα τους ακούσουμε και για τα υπόλοιπα. Αλλά μην πούν μόνο αυτό. Δεν έγινε καμία χάρη και κανένα χατήρι στον Ηρακλή. Έγινε μια τροπολογία που πέρασε από τη Βουλή και αφορά πολλές ανώνυμες εταιρείες. Απλά την εκμεταλλεύεται ο Ηρακλής. Και δεν του χαρίζεται τίποτα. Όπως έγινε με την Παναχαϊκή ή όπως γινόταν πριν κάποια χρόνια που έπεφταν ομάδες στη Γάμα Εθνική, που αυτό έπεφταν. Θέλανε δηλαδή να πάνε στη Γάμα Εθνική για να ξεχρεώσουν. Δεν ξεχρεώνει ο Ηρακλής σήμερα. Σίγουρα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, μια πολύ θετική είδηση και θα σας εξηγήσω βάσει του ρεπορτάζ και των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει ως εκπομπή το γιατί είναι θετική εξέλιξη. Δεν ξεχρεώνει όμως η ΠΑΕ Ηρακλής. Είναι λάθος αν κάποιος νομίζει ότι «Α, ωραία, δεν έχουμε χρέη, πέρασε η τροπολογία, μια χαρά, πάμε πάρουμε το πρωτάθλημα». Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Συγκεκριμένα είναι αυτά που ο Ηρακλής κερδίζει σήμερα με το ότι περνάει η τροπολογία, με το ότι ψηφίστηκε επιτέλους η τροπολογία. Που έπρεπε να γίνει πολύ πολύ νωρίτερα. Και συγκεκριμένα είναι τα συμπεράσματα και οι συνέπειες της τροπολογίας που ψηφίστηκε. Κυρίως για τον Τόμ Παπαδόπουλο. Δηλαδή, άντε να το πάω ανάποδα, θα το άφηνα στο τέλος. Αυτό δεν πειράζει, θα το βάλω μπροστά. Από εδώ και πέρα πλέον, καταρχάς θα πούμε κάτι, ότι ο κύριος Στάθης Καραντώνης, ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ Ηρακλής, είναι αυτός που έτρεξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με αλλεπάλληλα ραντεβού. Και επειδή θέλουμε να είμαστε σωστοί, να μην κάνουμε κριτική, να μην γινόμαστε κακοί, να μην κράζουμε μόνο, ένα point στον κύριο Καραντώνη το καταγράφουμε, γιατί αυτός ασχολήθηκε με όλη αυτή τη διαδικασία προσωπικά και κανένας άλλος. Ήταν ο μόνος που έτρεχε στην Αθήνα και στα Υπουργεία και από εδώ και από εκεί για το θέμα του Ηρακλή και της τροπολογίας. Το κλείνω. Έχουν τελειώσει πλέον οι δικαιολογίες για τον Τόμ Παπαδόπουλο. Και πρέπει να αποφασίσει να πει στον κόσμο τι θέλει να κάνει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ουσιαστικά η σημερινή εξέλιξη με την τροπολογία που πέρασε ξεμπλοκάρει το λογαριασμό της ΠΑΕ Ηρακλής. Τέρμα η δικαιολογία, η σοβαρή δικαιολογία, δεν λέω ότι ο λογαριασμός είναι μπλοκαρισμένος και δεν μπορώ να βάλω λεφτά. Πλέον μπορεί να βάλει λεφτά. Το αν θέλει ή όχι να βάλει λεφτά θα πρέπει να το πει δημόσια. Γιατί
τις προηγούμενες δύο μέρες, τη μια μέρα είπε άλλα, στη συνάντηση που είχε με τους μικρομετόχους, και την άλλη μέρα είπε άλλα στην ομιλία που είχε με τους ποδοσφαιριστές στα ποδητήρια. Δεν βγάζει άκρη. Η δικαιολογία, η σοβαρή δικαιολογία του μπλοκαρισμένου λογαριασμού θα πάψει σε λίγο να υφίσταται. Τώρα θα είναι αύριο, θα είναι μεθαύριο, θα είναι από εβδομάδα, δεν ξέρω ποια είναι χρονικά η διαδικασία. Αλλά θα πάψει να υφίσταται. Επίσης, δεν θα υπάρχουν πλέον επιθετικοί πιστωτές. Την ψωνίζει ο Χρήστος ο Κιώσης που του χρωστάει η Παϊρακλής και πάει για μείον τρεις. Μείον τρεις τη Δευτέρα, μείον τρεις την Τρίτη, μείον τρεις την Τετάρτη, συνεχίζει ο Χρήστος Κιώσης. Δεν μπορεί πλέον να το κάνει αυτό. Χριστάρα, προς Θεού, έτσι το παράδειγμα. Απλά σε έχω μπροστά μου. Οι επιθετικοί πιστωτές δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Το 50%, το περίφημο 50% ισχύει για αυτούς που έχουν τελεσίδικες αποφάσεις. Όπως είναι ο Λουκίνας για παράδειγμα. Που για τον Λουκίνα ήδη έχει πάρθει απόφαση της Παϊρακλής να του δώσει αυτά τα 10 χιλιάρικα αύριο για να απομακρύνει το κίνδυνο αφαίρεσης 3 βαθμών. Άρα τι έχουμε με την τροπολογία που ψηφίστηκε. Έχουμε ένα stop στους επιθετικούς πιστωτές από την εποχή Παπαθανασάκη. Έχουμε το 50% σε αυτούς που έχουν τελεσίδικες υπέρ τους αποφάσεις. Και το ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού που είναι να γίνει μάλλον σύντομα. Αν πάρουμε ένα τευτέρι και τα βάλουμε κάτω, το ποσό που αφορά και θα κουβαλά πλέον, οριστικά πλέον μετά και την τροπολογία ο Τόν Παπαδόπουλος, είναι περίπου 1.700.000 ευρώ. Είναι 1,2 όσον αφορά το δημόσιο, εκεί δεν μπορεί να γίνει κάτι με καμία τροπολογία, δεν χαρίζεται τίποτα. Η τροπολογία αφορά τους πιστωτές, δεν αφορά το δημόσιο. Και τα υπόλοιπα περίπου 500, μπακαλίστηκα λίγο, είναι από τις περιπτώσεις που είναι καμιά τριανταριά των πρώην που έχουν να παίρνουν και έχουν τελεσίδικες αποφάσεις στα χέρια τους. Όπως είναι του Λουκίνα για παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, 1,2 είναι η σιγουράντζα για το δημόσιο, το χρέος, και καμιά 500, πώς απλά το λέω, καμιά 500, δεν είναι τόσο απλό, 500.000 ευρώ είναι περίπου από αυτούς τους πρώην ποδοσφαιριστές κτλ. Κτλ. Που έχουν να παίρνουν και έχουν τελεσίδικες αποφάσεις στα χέρια τους. Αυτοί όλοι διεκδικούν και θα διεκδικούν τα λεφτά τους και θα μπορούν να κυνηγήσουν τον Ηρακλή με αφαιρέσεις βαθμών, γιατί είναι στο 50% και είναι στις τελεσίδικες αποφάσεις. Οι άλλοι δεν μπορούν. Αυτό κερδίθηκε σήμερα με την τροπολογία. Οι υπόλοιποι που δεν είχαν τελεσίδικες αποφάσεις και θέλανε να κάνουν ντου, να πάρουν λεφτά μέσω απειλής, αφαίρεσης βαθμών κτλ. Κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, από τη στιγμή που θα ξεμπλοκαριστεί ο λογαριασμός, γιατί αυτό ήταν το τεράστιο πρόβλημα, εκεί θα μας αποδείξει ο Τόν Παπαδόπουλος ή όποιος είναι δίπλα του, Θεοδωρίδης ή κάποιος άλλος που θέλει να βάλει λεφτά, που εξακολουθεί να θέλει να βάλει λεφτά, αν θα το κάνουν. Αν το κάνουν, θα δείξουν ότι όντως το μεγάλο πρόβλημα ήταν το μπλοκάρισμα του λογαριασμού. Αν δεν το κάνουν, τότε θα πάμε σε άλλα συμπεράσματα. Και με το που τελείωσε το παιχνίδι σήμερα η Ηρακλής Οξανδράμας 0-0, η ερώτηση που εωρείται στο Καθατζόγλιο ήταν: θέλετε να ρίξετε την ομάδα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο? Το θέλετε? Να μας το πείτε αν το θέλετε. Είτε αγωνιστικά, γιατί η ομάδα παραμένει 11η, είτε εξωαγωνιστικά, αν έχουμε αφαιρέσεις βαθμών. Και πάμε στο άλλο πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα,
που έχει να κάνει με την περίφημη την επιτήρηση. Που από εκεί ο Ηρακλής κινδυνεύει. Με τον Λουκίνα δεν θα κινδυνεύει άμα αύριο βάλει τα πρώτα 10 χιλιάρικα. Και μάλλον λένε στον Ηρακλή θα τα βάλουν. Αυτό έλειπε. Γιατί αν τα βάλουν θα δείξουν ότι ρίχνουν λευκή πετσέτα. Αυτό που όμως καλούνται στον Ηρακλή στην ΠΑΕ να ξεπεράσουν είναι το πρόβλημα με την επιτήρηση. Περίπου 5-6 Απριλίου θα έρθει η επιτήρηση και θα σου πει έλα εδώ τι έχεις κάνει. Τίποτα. Φάε μείον 3. Και για αυτό το τίποτα χρειάζονται περίπου 150.000 ευρώ. Όχι μπραφ, με δόσεις. Για να είναι σωστός ο Ηρακλής όσον αφορά την επιτήρηση. Και δεν τελειώνουμε εδώ. Γιατί και να ξεπεράσει το πρόβλημα της επιτήρησης και να μην φάει 3 βαθμούς, μετά θα τον απασχολήσει η αδειοδότηση. Μπορούμε να ξεχάσουμε την αδειοδότηση? Δεν μπορούμε. Τι έχει κάνει ο Ηρακλής μέχρι στιγμής για την αδειοδότηση? Εγώ λέω βάσει του ρεπορτάζ, όχι πολλά. Τώρα όμως που πέρασε η τροπολογία και ξεπερνιέται ένα σημαντικό ζήτημα, τώρα καλούνται να τρέξουν, να μην κοιμηθούν, να δουλεύουν 48 ώρα συνεχόμενα για να πάρουν όλες αυτές τις υπογραφές, ώστε να είναι τέτοιος ο φάκελος που θα μπορέσει να πάρει αδειοδότηση. Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι ένα. Είναι πολλά. Είναι το 1.700, 1,2 δημόσιο και τα άλλα 500 για τις τελεσίδικες αποφάσεις. Είναι η περίπτωση του Λουκίνα που πρέπει αύριο να τελειώσει η πρώτη δόση. Γιατί θα πληρωθεί αύριο αλλά μετά θα κι άλλες. Είναι η περίπτωση της επιτήρησης για την οποία χρειάζονται περίπου 150.000 ευρώ να ρυθμιστούν και να δοθούν για να μην φάει μείον 3 από την επιτήρηση. Είναι η αδειοδότηση. Και σε όλα αυτά ανοίγει κατά κάποιο τρόπο ο δρόμος γιατί ξεμπλοκάρεται ο λογαριασμός. Αν ο Τόμ Παπαδόπουλος αυτή τη στιγμή πει ότι βάζω 300.000 ευρώ, είναι ένα ποσό που μπορεί να δώσει λύσεις σχεδόν σε όλα. Όπως έβαλε σε μία μέρα 320.000 ευρώ και πήρε την ομάδα με τις μετοχές. Αν το κάνει και αυτό τώρα, θα δείξει τις προθέσεις του. Διαφορετικά, δεν θα υπάρχει αίσιο τέλος. Δεν θα υπάρχει θετική εξέλιξη, ούτε για την επιτήρηση, ούτε για την αδειοδότηση, ούτε για την επιβίωση φυσικά της ομάδος. Και σαφέστατα όλα αυτά που λέμε αφορούν το εξωαγωνιστικό, υπάρχει και το αγωνιστικό. Όπου ο Ηρακλής σήμερα έχασε τεράστια ευκαιρία να πάει στους 33 βαθμούς και να αφήσει τη δόξαδρά μας εντέκατη. Με αυτό το 0-0 έχασε πολύ μεγάλες ευκαιρίες, με το Ρόβα να χάνει το ένα γκολ πίσω από το άλλο. Δυστυχώς. Πέρυσι αυτά ήταν βούτυρο στο ψωμί. Φέτος η μπάλα δεν μπαίνει. Η ομάδα ήταν κακή στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκε, έκανε τις φάσεις. Η δόξα ήρθε για το βαθμό και πήρε το βαθμό. Μια δόξα που διεκδικεί και 3 βαθμούς στα χαρτιά από τον ΑΕΤ Σπάτων. Πάντως υπάρχει άλλη μια θετική εξέλιξη σήμερα για την υπόθεση αυτή. Καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε την ένσταση της δόξας του Απόλλωνα Πόντου και μιας ακόμα ομάδος για να πάρουν τους βαθμούς από τον ΑΕΤ Σπάτων που αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Είναι ουσιαστικά εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και αύριο η ΕΠΟ, το δικαστικό όργανο της ΕΠΟ, θα αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα για το αν η δόξα που μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση πάρει 3 βαθμούς στα χαρτιά από τον ΑΕΤ Σπάτων ή όχι. Εάν τους πάρει, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Γιατί θα πάει στους 35 και ο Ηρακλής έχει 31. Είναι 4 βαθμοί με πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Μια δόξα που στη συνέχεια θα πάρει κι άλλους 3 βαθμούς. Γιατί παίζει με τον αίτητο. Και όποιος παίζει με τον αίτητο, παίρνει τους βαθμούς χωρίς να ζορίζεται.
Και ο Ηρακλής την Κυριακή στις 4 θα παίξει στην Καλαμαριά με τον Απόλλωνα Πόντου. Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα που καταγράψαμε και τις σημερινές πολύ πολύ σημαντικές εξελίξεις, το ερώτημα είναι ένα. Προς τον Παπαδόπουλο, προς την ΠΑΕ Ηρακλής. Θέλετε να ρίξετε την ομάδα ή να την κρατήσετε? Θέλετε να είστε και του χρόνου στην ομάδα ή όχι? Θέλετε να πάρετε αδειοδότηση ή όχι? Το ζήτημα, δεν ξέρω πλέον το ερώτημα αν το σωστό είναι το μπορείτε. Το σωστό πρώτα είναι το αν θέλετε. Σωστό. Τρόπος του λέγει. Γιατί αν θέλετε, με βάση και τη σημερινή τροπολογία, μπορεί και να μπορείτε. Φίλε μου Σταύρο, ξαναλέω, δεν ξέρω αν στο ερώτημά σου θα το δω, βοηθά αυτό που θα πω, ότι το 1,2 είναι για το δημόσιο και τα 500 μπακαλίστικα, επαναλαμβάνω, βάσει των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει, αφορούν ποσό των περίπου 30 υποθέσεων που έχουν τελεσιδικήσει και διεκδικούν χρήματα από τον Ηρακλή. Για παράδειγμα, του Λουκίνα, για παράδειγμα, του Νίκο Αμανατίδη, του δικηγόρου του Γιάννη Τσαμούρη, όσοι τον θυμούνται. Αυτοί οι δύο πήραν αναβολή για 11 Απριλίου. Το διαβάζω, μετέθεσε η ΕΕΑ για τη συνεδρίαση της 11ης Απριλίου την εξέταση του αιτήματος του συνεργάτου Νίκου Παπαδόπουλου Νίκο Αμανατίδη για κατάπτωση εγγυητικής, καθώς και του αντίστοιχου αιτήματος του δικηγόρου Γιάννη Τσαμούρη. Αυτοί οι δύο μαζί με τον Λουκίνα 3 και καμιά 27-28 πόσοι είναι ακόμα, έχουν να παίρνουν 500.000 ευρώ. Αν θα ρουφηχτούν από το λογαριασμό τώρα που ξεμπλοκάρεται, δεν ξέρω αν γίνεται αυτόματα αυτό. Πρέπει να το ρωτήσουμε, φίλε Σταύρο. Θα το δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, στο σύνολό του, ο Τόμ Παπαδόπουλος έχει μπροστά του ένα 700. Να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί, να διακανονίσει, να πληρώσει. Μπορεί να βγει και να πει ότι δεν έχω ή δεν θέλω ή δεν έχω έσοδα ή δεν έχω χορηγίες. Δεν μπορεί να βγει και να πει όμως ότι φταίνε όλοι οι άλλοι και όχι αυτός για το ότι δεν έχει όλα αυτά που προανέφερα. Γιατί τις χορηγίες ο Βασιλιάδης τις χρωστά. 3 στον αριθμό, κρατικές στη φανέλα, καμία δεν έχει μπει. Το 300 που θα έλυνε πολλά προβλήματα, 300.000 ευρώ από τα τηλεοπτικό μπόνους, το χρωστά ο Βασιλιάδης που το έχει υποσχεθεί αυτό το καλοκαίρι. 2 και 3 φορές προσωπικό μου στοίχημα ο Ηρακλής κτλ. Κτλ. Και εδώ που φτάσαμε, το ξαναλέω, πρέπει να μας πούνε τι θέλουν να κάνουν. Πλέον τα κουκιά τα έχουμε. Δεν περιμένουμε κάτι, τα ξέρουμε και τα νούμερα. Στο περίπου, έτσι, είπαμε λίγο μπακαλίστικα, στο περίπου, στρογγυλά. Ξέρουμε και τα δεδομένα, ξέρουμε και για τον Λουκίνα, ξέρουμε και για τους, για αυτούς που έχουν να παίρνουν το 50%, ξέρουμε και για τους επιθετικούς πιστωτές οι οποίοι τρώνε πόρτα ουσιαστικά και θα περιμένουν να ολοκληρωθεί η εκαθάριση «Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλη», αυτό μπορεί να κρατήσει και 7 χρόνια. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος σήμερα της τροπολογίας, ότι οι επιθετικοί πιστωτές θα περιμένουν να ολοκληρωθεί η καθάριση της ΠΑΕ. Ας πάνε να τα πάρουν από τον Παπαθανασάκη. Ναι, το είπα. Το είπα. Δεν είπα για άμεσα. Και τα 150, το είπα Σταύρο, τα 150 είναι για την επιτήρηση, που δεν είναι ντούκου κι αυτά. Και αυτά είναι με έναν ψηλό διακανονισμό. Τα 500 είναι ευθέ το χρόνο, μην μπερδεύεστε. Δεν είπα για άμεσο, είπα για συγκεντρωτικό ποσό, συνολικό ποσό. Πλέον ξέρουμε όμως τι μας γίνεται. Με τις σημερινές εξελίξεις. Παρεπιπτόντως, έτσι για την ιστορία, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε και την έσταση της Σπάρτης που ούτως ή άλλως δεν είχε καμιά τύχη. Το μήνυμα της αυτονομιστήρας 10 στο Καφτανζόγλιο, στο Πέταλο, με πανό ήταν ξεκάθαρο. Μαζί με τα όνειρά μας τελειώνετε κι εσείς. Αυτό έγραφε το πανό, το μοναδικό πανό που μπήκε σήμερα στο Πέταλο. Μέχρι 5 Απριλίου μπορεί ο Τόμ Παπαδόπουλος και η ΠΑΕ Ηρακλής,
αυτό το 150, να μην το λέω έτσι, ακούγεται σαν ένα ευρώ, αυτά τα 150.000 ευρώ να τα τακτοποιήσει. Αν όχι, 5 Απριλίου ο Ηρακλής θα χάσει 3 βαθμούς. Και ξαναχαιρέτα μου τον Πλάτανο μετά. Γιατί άντε τα 10 χιλιάρικα, επαναλαμβάνω, θα δοθούν για τον Λουκίνα. Έτσι λένε. Να το δούμε και αύριο. Τα 150 θα τα τακτοποιήσει. Τα υπόλοιπα, ξαναλέω, τα 500 για τις τελεσίδικες αποφάσεις και το 1,2 του δημοσίου, σύνολο 1,700, στην πορεία πρέπει να τα διακανονίσει. Είναι και η αδειοδότηση, μην ξεχνιέστε. Μέχρι τη Δευτέρα, όχι τη Δευτέρα τον Ιούλιο, τη Δευτέρα τώρα σε 4 μέρες, ο Ηρακλής πρέπει να μαζέψει τουλάχιστον 40 υπογραφές για το φάκελό του. Και έχουμε Πέμπτη απόγευμα, προς βράδυ. Τουλάχιστον 40 υπογραφές. Και λίγες, λέω. Θα το κάνει. Γιατί πλέον δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Ότι να είναι μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός μου, ότι να πάγωσα την αδειοδότηση, ότι να έχω επιθετικούς πιστωτές. Να. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Σοβαρή, ξαναλέω. Άντε να δούμε. Ναι, αυτό θα το δούμε. Για το αν τραβήξουν, τι τραβήξουν. Τέλος πάντων, θα το δούμε μόλις ξεμπλοκαριστεί ο λογαριασμός, γιατί δεν ξέρω και χρονικά πότε γίνεται αυτό. Δηλαδή, γίνεται σήμερα, γίνεται αύριο, γίνεται αυτόματα με την τροπολογία, θέλει χρόνο. Δεν το γνωρίζω, θα το δούμε. Σας είπα όλα αυτά επί του πιεστηρίου, γιατί πριν από λίγο πέρασε η τροπολογία. Προσπάθησα να τα συγκεντρώσω όσο πιο γρήγορα γινόταν για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Πάμε να δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας για να μιλήσουμε και όσο μπορούμε και για λίγο ποδόσφαιρο με έναν ποδοσφαιριστή που μέχρι πρότινος φορούσε τη φανέλα του Ηρακλή. Μετά από καιρό τον είδαμε στο γήπεδο, νομίζω έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Ο λόγος για τον Βραζιλιάνο τον Τάι που ήταν στο Καθατζόγλιο. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα, τι όλους. Είσαι καλά? Ναι, όλα καλά. Ελληνικά ή αγγλικά? Αγγλικά. Αγγλικά, ναι, καλύτερα. After how many days you saw Ηρακλής again in Καφτατζόγλιο? Look, I always am looking, you know, I see a few games on the TV, but I mean close live. To the team. Yes, live, yes. Yeah, it was 1 month, I think. 1 month, eh? Yeah. Mm-hmm. Life was my 1 month. And how you saw the team today? Look, it's a difficult game. I see the team was, you know, the psychology of the team is not so well. Mm-hmm. So in this kind of games that both clubs are fighting to be more up in the table, you know, when you have a chance, you need to score. We had the 2 chances clear. But okay, this is not an excuse. I think we should be better team. Mm-hmm. But it's like I told you, you know, difficult game. It was hard game, you know, psychology is not so high. So when you have the opportunity, you have to score. My point of view. Ο Τάι μας λέει ότι έχει περίπου ένα μήνα να δει την ομάδα από κοντά live στο Καφτατζόγλιο. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα σκληρό παιχνίδι. Δυστυχώς ο Ηρακλής είχε 2 ξεκάθαρες ευκαιρίες τουλάχιστον για να σκοράρει. Δεν τα κατάφερε. Η ψυχολογία της ομάδος δεν είναι καλή και αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Και δεν μπόρεσε να κερδίσει. Tai, you don't belong now to the team, unfortunately. I remember your last statement that you were very, how to say, very angry, very sad, very mad. You can choose what of all this. Because they didn't treat you, as you said on your statement, very good. Tell us, because it's first time that you speak now live on air after this. What happened and you didn't continue your career in Ηρακλής until the end? Look, everybody knows that when I came, I said that if I or I play in Ηρακλής or I don't play anymore. Mm-hmm. And in December, I had a problem, family problem. My wife went to Brazil because her mother was not okay. And I asked them to go also because I see that it was serious. And then I come, I think it was 22 of December. Mm-hmm. And then 24, she died. Yes. And then I send a message to the people here. Nobody answered me. After I think 10 days,
Katja Bis answered me, asking me what's happened, and I asked him also what's happened. I need to stay a little bit more because they are alone here, difficult time, and then after I will come back. And after that, also they didn't answer my message. They didn't tell me what to do. And then I think I was there already 15, 20 days, and then they say to don't come. They say to one friend of mine to tell me to don't come back. Not straight to you. No, straight to me. And this was very, you know, unprofessional. Okay, I understand that they are busy with other things, but also I think I help a lot the club to, you know, I was in difficult time. I didn't have in the mind to stop the football in that time. But, and then with all problems and all this, and then I say, okay, I will stop. Except this, it was an economical problem or not? No, it was not. But nobody, you didn't have an answer from nobody in the team except Katsabis, except Tassos. No. Even Tassos. Mm-hmm. After I was there, I asked and nobody answered. And then after, I think, 20 days or 15 days, they say to friend of mine to don't come back. And that and then, made you mad, sad, whatever? No, I was, look, first of all, we are men, you know, you have to speak straight, you know. Mm-hmm. And all what I support, I did, and they didn't care, man. They didn't care about the situation. And also, because the situation that was the team in that time, that period, was unstable totally, you know, with Miroforidis, Miroforidis go out, players go out, players go in. And then I say, come on, I first is my family and they don't care about, so why I should to come back? And then I say, okay, I stop. Let me translate. Το ρωτήσαμε για όλο αυτό το διάστημα και όλο αυτό που ουσιαστικά συνέβη και δημιουργήθηκε με τον ίδιο. Θυμούμενη την δική του δήλωση που είχε καταγράψει τότε και μέσω των social media που την είχαμε διαβάσει, αν θυμάστε. Αυτό που είναι το μεγάλο παράπονο του Τάι είναι ότι δεν του φέρθηκαν καλά. Ότι πέρασαν πάρα πολλές μέρες, 15-20 μέρες και δεν είχε κανένα μήνυμα, καμία ενημέρωση από την ομάδα. Είχε αναγκαστεί να φύγει στην πατρίδα του γιατί η μητέρα της γυναίκας του είχε πρόβλημα υγείας. Δυστυχώς μετά απεβίωσε, ζήτησε να παραμείνει παραπάνω. Δεν το απαντούσε κανείς ποτέ παρά μόνο μία φορά ο Τάσος Κατσαβής, όπως μας είπε, και αυτό μετά από αρκετές μέρες. Και έφτασε στο σημείο να ενημερωθεί μέσω φίλου του για το ότι δεν συνεχίζει στην ομάδα μετά από αρκετές μέρες, κάτι που φυσικά δεν του άρεσε καθόλου και ήταν σε μια περίοδο όπου ο Ηρακλής ήταν, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, μπάχαλο, με τον Μυροφορίδη, με τους παίκτες να φεύγουν, με αποχωρήσεις, με όλα αυτά που συμβαίνανε και είπε ότι θα κοιτάξω την οικογένειά μου και δεν θα συνεχιστεί κάτι παραπάνω. Ήθελε φυσικά αυτό που μας ξεκαθάρισε στην αρχή, να τελειώσει την καριέρα του στον Ηρακλή. No matter what, you still love Ηρακλής. I saw you today to see the team. And if I ask you, Tai, what you believe that is the why Ηρακλής is so bad today? This year, not today. This year. This year. Why Ηρακλής has all these problems? Do you have an answer? Yes, I have. We don't have an organization from up, from director and then down. Mm-hmm. From up, and then okay, I don't say that is the fall of president or something, but I say president is good guy. President is good guy. It's a good person. Okay, first of all, but we don't have organization. You know, many conflict also up in the, and then you feel this in the dressing room. Understand? You have to be always clear. Like, you know, everybody goes in the same way. Everybody fight for the same way, not two parts, three parts, you know, director want one thing, other director want other thing. So this and then the players feel this, understand, unstable. This is situation. Exactly what I said in the radio show yesterday. Yeah, you understand, every time, exactly. Because the players feel that up your director, your vice president, everybody is not stable. And then you don't feel stable also. Understand, as a player. Mm-hmm. So this for me is the
main problem, the biggest problem. This is the first. I think we have a big potential. We have good president. Just is a matter to organize, to have, you know, organize from now, looking for the next season. I know that is difficult because we doesn't know now where we're going to stay. But we should not to wait until next year, and then we start fast to do the things wrong again. Understand? This, mm-hmm. for mm-hmm. me, is my idea, the problem. You believe also that you saw inside the dress room or outside of the team that there were a lot of people to take decisions for some things? For example, one decision from Miroforidis, other decision from Papadopoulos, other decision from Thedoridis, exactly. other decision from another guy. Exactly. This is the point. This is one of the points. Mm-hmm. But this is very important for the team. My friend, you need to, first of all, everybody organize up director, then everybody goes to the same target, and then in the dressing room also will be the same. But if we are like this, oh, this is one, for me, this is the biggest problem. And then, of course, we took wrong players, other things also, understand? Yes, let me translate. Το ρώτησα αν έχει απάντηση να μας πει για ποιο λόγο πηγαίνει τόσο χάλια η ομάδα. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Είπε ξεκάθαρα και αυτά που λέμε στο ρεπορτάζ εδώ και μέρες και έτσι μας τα ξαναθύμισε ο Τάι που τα έζησε από μέσα ως ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Πρώτον, δεν υπάρχει οργάνωση από πάνω, από ψηλά, όπως είπε. Δεύτερον, υπάρχουν πολλοί που αποφασίζουν για συγκεκριμένα πράγματα στην ομάδα. Άλλη απόφαση θα πάρει ο πρόεδρος, άλλη απόφαση θα πάρει κάποιος άλλος, άλλη απόφαση θα πάρει κάποιος άλλος. Αυτό δημιουργεί ένα confusion μέσα στην ομάδα και οι παίκτες μέσα στα αποδυτήρια δεν αισθάνονται ασφάλεια. Δεν ήταν ξεκάθαρη η κατάσταση. Και φυσικά αυτό που πρόσθεσε στο τέλος είναι ότι προφανώς ήταν και κάποιοι λάθος παίκτες που δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν την ομάδα. From now on, είπε επίσης ότι ο πρόεδρος είναι καλός άνθρωπος, αλλά έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην οργάνωση, δεν έχει καταφέρει να οργανώσει την ομάδα. Ty, from now on, believe that you believe that there is a solution for Heracles. Outside, inside the field, I don't know. My friend, we have a hope. We need to fight everybody for these last six games mm-hmm. to try to be, you know, up to 10 position because we don't know what's happened next season. And then I wish and I really hope that we organize from now, from when finish the last game, they start to organize everything, not to let holidays and then after to see what's happened. No. This is not. If it's like this, then every year will be the same. And to have people to say that I have the responsibility for this. I have exactly. the responsibility yeah. for that. Yeah. Mm-hmm. I think too. I think this is the first, the biggest thing in the club right now. Well, many years. I was in many years was like this, man. They wait the last minute. They make the team. The last minute they get the money. Last minute they get the players. So. And then we don't succeed all these years. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε ελπίδα. Απομένουν 6 παιχνίδια, πρέπει να το πιστέψουμε. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί η ομάδα αν έχουμε το ίδιο πρόβλημα με την οργάνωση. Πρέπει να ξέρουμε ποιος αποφασίζει, τι αποφασίζει, να υπάρχει υπευθυνότητα για το κάθε τι. Και όχι να φέρνουμε παίκτες τελευταία στιγμή, όχι να αποφασίζουμε για όλα τελευταία στιγμή. You believe one of the biggest problems in the team was the money, was the contracts, because I know that was a big problem with the contracts and the players during the year. For me, the biggest problem was in the beginning, Miroforidis. I don't have afraid to tell. For me, my point of view. Mm-hmm. I think they give a lot of power for this guy, and this guy did what he wants from the beginning, without asking anybody. So for me, this was the first big mistake in this year. And then, you know, a lot of changes, you know, they don't keep any base from the last year. You know, 20 new players is not so easy, man. You see Volos now, they change 4 or 5 players. They just take more 5 quality 20 players in less than 1 month, eh? Exactly. So it's not easy, man. But this is all. This is organization, and give power for one guy that I don't know.
So this translate, for example. Yes. This is what ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ίσως το μεγαλύτερο, ήταν η λειτουργία του Παύλου Μυροφορίδη, γιατί πάλι θα αναφερθώ στην οργάνωση, του έδωσαν πολύ μεγάλη δύναμη να κάνει τα πάντα. Να φέρει πολλούς παίκτες, δεν γίνονται έτσι ομάδες, 20 παίκτες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είδατε ο Βόλος που κράτησε το βασικό κορμό και έφερε 4-5 παίκτες και είδαμε που είναι. Ο Παύλος ο Μυροφορίδης λειτουργήσε διαφορετικά και αυτό φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι δεν έκανε καλό στην ομάδα. I said specifically about the contracts. Did the players had problems with the contracts? In the beginning, I believe yes. Until December, I believe yes. Okay, because every day they spoke about it in the dressing room. Every day. And my friend, it is not fair. I never see one team that the players doesn't have a contract. This is priority thing. For sure. Understand? So it's normally. But you see, every day I was also tired for this. Every day the same. Situation. See? Talk about contract. After January, okay, I'm not there more from January. I don't know, but until December, yes, was problem. So the players were not so concentrated to the game, no, the practice no. because of this. No. Of course no. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο πρόβλημα δημιούργησε αυτό το ζήτημα με τα συμβόλαια, το οποίο παραδέχεται και ο ίδιος ο Τάι. Κάθε μέρα μας απασχολούσε στα αποδυτήρια, κάθε μέρα απασχολούσε τους ποδοσφαιριστές, κάθε μέρα ρωτούσαν οι ποδοσφαιριστές για τα συμβόλαια. Και φυσικά αυτό το πρόβλημα δεν το έχω ξαναδεί σε καμία ομάδα να μην έχουν οι παίκτες συμβόλαια. Δημιουργούσε θέμα και στην κάθε προπόνηση και στο κάθε παιχνίδι δεν υπήρχε η συγκέντρωση των παιχτών. What do you believe that this new coach that was first time here in game of Heracles today, Mr. Marcelo Troisien, he is from your country, he is Brazilian. Yeah. You know him? Yes, I know. I spoke with him a few times, okay, when he was in Calitea. Yes. Look, he did a good job with in Apollo. He did well. And I think he wants to succeed, you know. I think can he change some things during these six games until the end? He can change. Yes, for sure. If he can change to make Heracles better. Look, I think Heracles is more, you know, you need to have you need to put the power inside the dressing room. Now is not just a matter of the quality, technique, or is a matter of. Psychology. You know, power in the head, you know, the players really want, and I think, I believe, and I hope that the coach showed this, you know, because the coach also wants to succeed. It's an opportunity for the coach. You know, it's a good club for him, for his future. He can continue for the next season. I am 100% he will give his best. I am for sure. But I think the point now is to be very strong guys, you know, that really want to help the club. Now they want to, you know. So this, I think he can. He can. He can because he's motivated, you know, new club. So I believe he can change. But there must be some people from up, as you said, that will go to the dressing room and talk to the heart of the players or the head. Yeah, I don't know. How I see the club, man, better let the guys inside with the coach. Let them alone, so, eh? Let them to find themselves, you know, because I cannot tell you too much, but it's better the coach give the power, you know, because he is motivated, he just came, he want to succeed, he is a opportunity for the coach also, and my friend, and the players need to fight, come on. Of course. The team is historic team. They must understand where they are. They are in big club fans. You see, today I was very fat for. I see that our Aftona Madeca. Yes. My friend, nothing. That 20 people, 30 people. Understand? This is sad for me. All the stadium. It was empty. All the stadium. Yeah, sad. Really sad. We have a historical team. You know, in Gama, in third league last year, we have games with many people. You know, because the people come. If the team is going well, the people will come. So, but need player like this that really want the club and to know where they are.
Let me translate. Το ρώτησα και για τον Μαρσέλο Τροϊζή που τον γνωρίζει, είναι συμπατριώτες από τη Βραζιλία. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε 2-3 φορές. Είναι ένας προπονητής που βλέπει στον Ηρακλή πολύ μεγάλη προοπτική, γιατί είναι ένα big club, ένα μεγάλο club, ένα μεγάλο όνομα για τον ίδιο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει και η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και στο κεφάλι τους αυτό που έχουν μέσα. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο καθαρά αγωνιστικό αυτό που πρέπει να αλλάξει ο Τροϊζή από εδώ και πέρα, γιατί έχουν μείνει 6 παιχνίδια που δεν παίζουν ρόλο τόσο πολύ οι τεχνικές, τα συστήματα και οτιδήποτε άλλο. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ σήμερα και για την εικόνα που είδα στην Κερκίδα και στο Πέταλο και γενικά σε όλο το γήπεδο, λιγοστός ο κόσμος και ο κόσμος δυστυχώς δεν υπάρχει όπως υπήρχε στα προηγούμενα παιχνίδια που ήταν πάρα πολλοί. Και αυτό που τονίζει ο Τάι είναι ότι ίσως καλύτερα να τους αφήσουν μόνους τους, μόνοι τους να είναι στα αποδυτήρια, τους παίκτες και τον προπονητή να συγκεντρωθούν για τα επόμενα παιχνίδια και να δείξουν επιτέλους το που βρίσκονται και να καταλάβουν ότι βρίσκονται σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. So you will stay here for a job for your new career as a manager. Yes. I open company here. The company is here. The agency is here. I hope to bring some good player also to Heracles. you started already or not? Yes. Of course. Mm-hmm. That's why I stopped also because my last thing was the William from Panathinaikos to Korea. Uh-huh. This is yours. Was me. Yes. Well done. Me. Well yeah. done. So I will stay here. I like the city. I already have good connections here, so I will stay. You know football, so you can do it. Yeah. I wish you the best. Tell me. Yeah, I wish the best for Heracles. You know, I'm a fan of the club. You see, I keep my word. I say that what I play in Heracles, or I stop. And if I don't play Heracles, I stop. I couldn't continue in other club for sure. Mm-hmm. I can play now if mm-hmm. I want. But only Heracles, yes. Yeah, I keep my word, like I told, I say when I came. And I hope, I wish the best to the club, to the president, to the players. So, I say the truth, but I also, if I can help the club, I will do my best. So I wish you good luck. Thank you very much that you, thank you to you, my that friend. You opened your heart here after so many months. Nah. And I wish you the best. You will come in the next game too. Nah, I will come. Calamaria, okay. I will come. I see you in Kaftazoglu. And Calamaria also. Thank you very much, Tai. Thank you. Bye-bye. Πολύ ενδιαφέρον νομίζω. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπε ο Τάι. Και μας ανέλησε πάρα πολλά πράγματα. Μας αποκάλυψε πάρα πολλά πράγματα. Ο ίδιος πλέον λειτουργεί ως εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών. Πώς τον λένε τον παίχτη από τον Πανετολικό? Βίλια. Βίλιαν, όχι στη Τσέλσι, που πήγε στην Κορέα, Βίλιαν Μπαρμπόζα, είναι δικός του, στην εταιρεία του δηλαδή, πολύ καλός παίχτης, και ασχολείται πλέον με αυτό. Πολύ αποκαλυπτικός ο Τάι και νομίζω βγάλαμε και άλλα συμπεράσματα για το πώς λειτουργούσε η ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Αυτά που λέμε τόσους μήνες εδώ στην ώρα για μπλε, εμείς οι κακοί και οι γραφικοί, τα είπε, τα επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Τάι. Την καλησπέρα μου στον αδερφό ημών Θανάση. Πόσο πιο χαμηλά γελάνε και τα τσιμέντα με το χάλι μας. Ουστ γράφει, γιοτάδες, ο Θανάσης στο δικό του μήνυμα. Λοιπόν, να σταματήσω να μιλάω και αγγλικά, τόση ώρα αγγλικά μιλούσα. Από τον Τάι πάμε στον Στέφανο τον Σωτηρόπουλο να ακούσουμε το σχόλιο του, τι έχει να μας πει μετά και το σημερινό παιχνίδι και τις εξελίξεις που έχουμε με τροπολογίες και όλα αυτά σε μια πολύ γεμάτη μέρα. Στέφανε, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πούμε ότι είναι καλά τα πράγματα, σίγουρα δεν είναι έτσι. Και όχι, βέβαια. Μάλιστα, όσο πάνε και χειροτερεύουν και δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτός ο κατήφορος, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι το αγωνιστικό, το οποίο το έχουμε επισημάνει, είναι ένα συνοθήλευμα προβλημάτων. Και αυτά τα προβλήματα δεν βρίσκουν λύση. Και νομίζω ότι μετά και από τις αλόκοτες συμπεριφορές και μάλιστα από τα γραφόμενα των site που είδαμε του Ηρακλή, δηλαδή είπε στους παίχτες ο μεγαλομέτοχος
παίξτε μπάλα και εγώ οικονομικά θα είμαι εδώ. Ενώ την προηγούμενη μέρα είπε στους μικρομετόχους ότι δεν βάζω άλλα λεφτά και ότι θα φύγω. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα όμως, λοιπόν... Στέφανε, η μπάλα, το μπαλάκι και θυμάσαι τι έλεγε, τέλος πάντων, να μην πω ποιος το έλεγε, για μια καυτή πατάτα πριν κάποια χρόνια. Ναι, σωστά. Ναι, δεν θα πω ποιος το έλεγε, όσοι θυμούνται. Την παίρνει πλέον ο τον Παπαδόπουλος, γιατί η δικαιολογία του μπλοκαρισμένου λογαριασμού δεν θα υφίσταται πλέον. Εγώ, όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά... Ναι, που μιλήσαμε εδώ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Όσον αφορά και τα θέματα της αδειοδότησης, όσον αφορά... Εάν τυχόν τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει την επόμενη χρονιά, μην ξεχνάμε ότι για 3 χρόνια πρέπει να είναι ο μεγαλομέτοχος. Εκτός κι αν μιλάμε για ερασιτεχνική κατηγορία. Εδώ είναι αυτό ένα άλλο θέμα. Εκτός κι αν, εάν η ομάδα πάει στην ερασιτεχνική κατηγορία, θα χάσει όμως και τα χρήματά του. Αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα χάσει, θα επομιστεί... Πάνε πάνω του... Βέβαια. Όλα. Βέβαια. Όλα, τις ευθύνες των συμβολέων. Σε ευθύνες προς χρέη, προς τρίτους και όλα αυτά. Βέβαια για να πάμε εγώ, οι τελευταίες πληροφορίες που έχω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η... πώς τη λένε... Η αναδιάρθρωση. Η αναδιάρθρωση. Σήμερα ο Βασιλιάδης να... την έστειλε και στην ΕΠΟ και στη Λίγκα και παντού. Επιμένει. Τώρα... Ναι, μπορεί στην να επιμένει, Ελλάδα είμαστε. Ένα τέτοιο εγχείρημα, δεν ξέρω οικονομικά πώς μπορεί να καλυφθεί. Γιατί μιλάμε ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία θα πέσουν για να γίνει αυτή η αναδιάρθρωση, πόσο συμφέρει πολλές ομάδες. Είναι μια ιστορία η οποία δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Στη Super League 2 υποτίθεται ότι πρέπει να ρίξει αρκετό μπακίρι του χρόνου. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα δεν ξέρω πώς σκέφτονται αυτοί εκεί στην ΠΑΕ ή μάλλον σκέφτονται πρόχειρα. Σκέφτονται πρόχειρα, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Σκέφτονται πρόχειρα και δεν ξέρω τι άλλο έχουν στο μυαλό τους. Η αλλαγή προπονητή γίνανε 5-6 αλλαγές προπονητή. Είναι ο πέμπτος. Ο Τροίζη είναι ο πέμπτος. Και αυτός ο οποίος ήταν ο πέμπτος ήταν ο Τροίζη. Τώρα με πιο σκεπτικό, το μόνο σκεπτικό το οποίο εγώ μπορώ να υποθέσω ότι πήρανε τον Τροίζη, γιατί δεν τον ήξερα, τον μάθαμε όλοι σαν προπονητή του Απόλλων Λάρισας. Και δυστυχώς τον μάθαμε στο 3-4. Ακριβώς και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σαν προπονητής του Απόλλων Λάρισας, την εικόνα του Απόλλων Λάρισας και άλλα πολλά. Ο πέμπτος προπονητής λοιπόν, και δεν ξέρω για ποιο τρόπο επιλέχθηκε. Το μόνο που μπορώ να υποθέσω, επαναλαμβάνω, είναι ότι τους είπε ότι του χρόνου εγώ θα φέρω 3 Βραζιλιάνους αντίστοιχους με αυτούς που έχουν. Εγώ κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Και θα κάνω ομάδα. Σε αυτό που λες να προσθέσω, γιατί έχεις απόλυτα δίκιο, ότι συνάδελφος πρόσφατα εδώ στην ώρα για μπλε, ο Νίκος ο Μαρκάτος από το Sport Time από την Αθήνα, που γνωρίζει πολύ καλά τον Τροίζη, είπε ότι στον Απόλλωνα Λάρισας δεν έκανε μόνο τον προπονητή, ήταν και εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών, πόσο μάλλον των Βραζιλιάνων. Εκεί τα τσουγκρίσανε και παραιτήθηκε. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Εγώ είπαμε ότι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Το έκανα λίγο. Έτσι ακριβώς. Βεβαίως και θα φέρει παίχτες, βεβαίως και θα τους εκπροσωπεί, προφανώς, αλλά συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Αλλά είναι και προπονητής όμως. Το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να παίζει μπάλα και να νικάει. Είτε στο διοικητικό θόκο είναι ο Παπαδόπουλος, είτε είναι ο Τροίζη τεχνική ηγεσία, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο. Κάτι τέτοιο όμως δεν βλέπουμε. Ο κόσμος, όπως είδες, πλέον αδιαφορεί. Τους διώξανε τον κόσμο. Τι να κάνει ο κόσμος, δηλαδή. Αυτό το μαρτύριο περάσαμε εμείς. Γιατί να το περάσει ο κόσμος. Πώς δηλαδή αυτή η ομάδα... Και αυτοί που έρχονται, πραγματικά έρχονται μαυρισμένοι την ψυχή τους και την καρδιά τους. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σαφέστατα, γιατί ξέρεις τι εικόνα πάνω κάτω θα δεις. Βλέπουν μια ομάδα η οποία δεν μπορεί. Μια ομάδα η οποία ακόμα και αν είναι φιλότιμη όπως ήταν σήμερα, λόγω προφανώς της αλλαγής προπονητή ή της βαθμολογικής θέσης, μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε να σκοράρει, δεν μπορεί να σκοράρει. Έχασε σήμερα αυτά που δεν χάνονται.
Ειδικά του Ρόβα τα δύο είναι... Εντάξει. Εδώ είναι η απειρία, είναι πολλά πράγματα. Τώρα τι να πω. Κι όμως χαθήκανε. Όλα χάνονται. Το ξέρουμε, το είδαμε. Είδα και την ευκαιρία, την έχω δει και στο YouTube. Ναι. Εντάξει. Εγώ ξέρω ότι 0-0 φέραμε με τη δοξαδρά μας. Παραμείναμε στους 30 βαθμούς. 31. Στους 31, ναι, πήραμε και ένα βαθμό, σωστά. Άλλες ομάδες έχουν γίνει ξαφνικά Λίβερπουλ, έχουν γίνει Μπαρτσελόνα, νικάνε συνέχεια. Ο Ηρακλής είναι κάτω από τη ζώνη. Εγώ αυτό βλέπω. Είναι δέκατος. Στέφανε, βάσει των όσων έχουν προκύψει σήμερα και με την τροπολογία και με όλες τις λεπτομέρειες που δώσαμε νωρίτερα και για το οικονομικό ρεπορτάζ που έχουμε ξεχάσει, το αγωνιστικό ρεπορτάζ στον Ηρακλή. Αύριο καλούνται αρχικά να πληρώσουν 10.000 για το Λουκίνα. Και μέχρι, γιατί αλλιώς θα αφαιρεθούν 3 βαθμοί, και μέχρι 5 Απριλίου πρέπει να δοθούν με δόσεις, χωρίς δόσεις, ανάλογα, 150.000 ευρώ για την περίφημη επιτήρηση που την έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Αυτά είναι τα πρώτα δύο που πρέπει να γίνουν άμεσα. Και μετά να ασχοληθούν με τους υπόλοιπους που έχουν να παίρνουν και με την αδειοδότηση και όλα που τρέχουν. Αλλά πλέον με το ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού δεν μπορεί να πει ο Τόμ Παπαδόπουλος ότι δεν μπορώ να βάλω λεφτά γιατί είναι μπλοκάρισμένος ο λογαριασμός. Αυτό δεν μπορεί να το πει. Να πούμε για μία ακόμη φορά. Δεν έχουμε καμία απολύτως διάθεση ούτε να κάνουμε αντιπολίτευση, να αντιπολιτευτούμε, ούτε κάτι τέτοιο. Καμία απολύτως διάθεση. Ο Ηρακλής μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι, πριν από λίγες μέρες, ναι, οι δυο τους δεν κάνανε μια συνέντευξη τύπου και λέγανε τι θα κάνω τον Ηρακλή μεγάλο, τι θα κάνω το ένα το άλλο κτλ. Εννοείται. Πριν από λίγες μέρες έγινε αυτή η συνέντευξη τύπου. Καλά, τότε λέγανε ότι θα πάμε και για άνοδο. Εντάξει, οκ. Okay. Για φέτος. Όχι. Λέω για την τελευταία συνέντευξη. Ναι, το είπανε, το είπανε. Γιατί τότε ο Ηρακλής ήταν στους 8 βαθμούς και λέγανε ότι με το Ρόκα πάμε για άνοδο, στηρίζουμε το Ρόκα και προχωράμε. Τέλος πάντων. Ναι. Μέσα σε 3-4 εβδομάδες, τι ακριβώς άλλαξε? Αφού ήταν αγκαλιασμένοι, ότι μαζί θα προχωρήσουμε, ότι θα κάνουμε και θα. Να σου απαντήσω με. Όχι ρεπορτάζ. Με εικασίες. Όχι με εικασίες. Με ρεπορτάζ, αλλά παρασκηνιακό. Ο Θοδωρίδης έκανε στην άκρη, επειδή δεν του κάναν το χατήρι να το διώξουν το Ρόκα. Και τώρα που διώξαν το Ρόκα, το σκέφτεται να ξαναείναι κοντά στον Παπαδόπουλο και είναι να συναντηθούν. Σήμερα δίπλα-δίπλα βλέπαν το παιχνίδι, για παράδειγμα, στο Καφτατζόγλιο. Αυτή η εικόνα λοιπόν. Τα μουτσουνάκια που κάνανε οι δυο τους, κατάλαβες? Τα μουτσουνάκια που αυτή λέω. Η εικόνα λοιπόν είναι η εικόνα σοβαρής διοίκησης. Όχι βέβαια. Έτσι μπορεί να προχωρήσει, να πάει μπροστά ο Ηρακλής. Να το αντιληφθεί ο καθένας αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε έτσι. Μα ο ίδιος πριν μια εβδομάδα το περιβάλλον του Θοδωρίδη δεν έβγαλε ότι πάω να είμαι κοντά και να χρηματοδοτώ. Ναι, ακριβώς. Έχουν πάρει 60 παίχτες. Δεν ξέρουμε πόσα συμβόλαια έχουν υπογράψει. Τι ακριβώς συμβαίνει? Και τι έχουν υπογράψει, Στέφανε? Ακριβώς. Για το καθένα. Αυτό αλλά που είναι, σε λογιστικό γραφείο είναι. Εγώ μαθαίνω ότι αυτά ήταν στη Μίκρα, αλλά πλέον είναι σε λογιστικό γραφείο. Ναι. Τα έχουν αναθέσει σε μια εταιρεία με λογιστικά. Ακριβώς. Ναι. Γιατί να γνωρίζουμε πολλά πράγματα, τα οποία δεν ξέρω και αν μερικές φορές είναι ανάγκη να τα βγάλουμε στην επιφάνεια, αλλά εν πάση περιπτώσει η εικόνα αυτή δεν είναι μια εικόνα φυσιολογικής ομάδας. Δεν είναι ομάδα φυσιολογική. Υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν προβλήματα πολλά. Καταρχήν, είναι πληρωμένοι οι παίχτες. Πριν από λίγο, πριν από σένα είχαμε τον Ντάι στον αέρα. Μίλησα μαζί του, δεν ξέρω αν προλάβεις να τον ακούσεις. Όχι, δεν τον άκουσα γιατί είχα μια δουλειά και απέσυγε. Μου είπε ότι μέχρι το Δεκέμβριο που ήταν αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το ότι δεν είχαν συμβόλαια. Κάθε μέρα μου είπε, μα κάθε μέρα οι ποδοσφαιριστές ρωτούσαν στην προπόνηση για τα συμβόλαιά τους. Σε κάθε παιχνίδι δεν ήταν συγκεντρωμένοι γιατί δεν είχαν συμβόλαια. Αυτό λέει πολλά, έτσι. Και απαντάει κάποια ερωτήματα. Όσον αφορά για το οικονομικό, είπε ότι εγώ δεν διαπίστωσα κάτι. Αλλά το ότι δεν είχαμε συμβόλαια δεν το έχω συναντήσει ποτέ στην καριέρα μου. Να παίζεις
χωρίς συμβόλαιο σε μια ομάδα. Και δεν νιώθεις καμιά ασφάλεια, δεν νιώθεις τίποτα. Καταρχήν όσοι παρακολουθούν λίμπερο, αυτά από την πρώτη στιγμή τα λέγαμε. Εννοείται. Και στην εκπομπή σου και στην εκπομπή μου. Εννοείται. Ότι η ομάδα είναι χωρίς συμβόλαια. Ο ίδιος ο Τάιτο μας το επιβεβαίωσε τώρα. Τι να συζητάμε. Χρειαζόταν ο Τάιτο. Όχι, αλλά για κάποιους που μας θεωρούν ότι ξέρεις, τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Τα παιδιά πήραν 650 ευρώ, 600, πόσα ήταν, ένα μισθό. Ναι, σε αυτά είναι πληρωμένοι. Αλλά αυτά δεν είναι τα λεφτά των συμβολέων. Αλλά αυτά δεν είναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Τα άλλα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε, Στέφανε, σαφή εικόνα. Αφού τα άλλα είναι ό,τι βρέξεις κατεβάζει. Δεν μπορείς να έχεις σαφή εικόνα. Δεν μπορείς. Και ήθελα να ρωτήσω, κάτι άλλο. Δεν ξέρω εσύ αν στο ρεπορτάζ σου. Πες μου, ναι. Γιατί είχα κάποιες πληροφορίες. Η ομάδα σήμερα πώς ήρθε, οργανωμένα με λεωφορείο. Δεν το ξέρω, να το ρωτήσω. Τώρα που μου το λες, να το ρωτήσω. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Α, όχι, περίμενε. Τώρα που μου το πες, είδα δύο ποδοσφαιριστές. Γιατί εγώ. Με το αυτοκίνητο. Που φύγαν με τα αυτοκίνητά τους, ναι. Θα σου πω πότε. Μπορεί να μου πεις να είναι τυχαίο να είναι μόνο αυτοί οι δύο. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Επειδή εγώ ξέρεις ότι φεύγω τελευταίος, γιατί έχουμε και τη συνέντευξη τύπου. Γι' αυτό σε ρώτησα. Κατεβαίνοντας από τη συνέντευξη τύπου, είδα δύο ποδοσφαιριστές. Δεν είδα άλλους. Είδα δύο. Ναι, ναι. Δεν έχει σημασία να πω ποιοι ήταν, παιδί μου. Εντάξει. Ναι, οι οποίοι πήγανε στο πάρκινγκ εκεί μπροστά από την παλιά μπουτίκ, τέλος πάντων, και πήραν τα αυτοκίνητά τους και φύγανε. Εμένα οι πληροφορίες μου είναι σήμερα ότι οι παίχτες πήγανε με τα αυτοκίνητά τους, δεν πήγανε με το λεωφορείο. Αυτό που λέω, ναι, κολλάει. Αυτό που λέω κολλάει, ναι. Μιας και το ανέφερες. Εντάξει, ο Τάι είπε ότι η ανοργανωσιά είναι σε όλο το μεγαλείο στην ομάδα και αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το είπε ξεκάθαρα, που την έζησε μέχρι το Δεκέμβριο. Σου είπα και αυτοί πάλι, δεν το καταλαβαίνουν. Όλοι εμείς το βλέπουμε απ' έξω, αυτοί δεν το βλέπουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν το βλέπουν, δεν το διορθώνουν. Το ερώτημα τώρα πρέπει να τεθεί. Γιατί οι παίκτες έπρεπε να έρθουν με τα αυτοκίνητά τους και να μην έρθουν σαν ομάδα οργανωμένη με λεωφορείο όπως έρχονται κτλ. Έλατε. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι το οικονομικό κομμάτι. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, πριν κλείσουμε, εκείνος ο γνωστός, ναι, γνωστού το πήρε το χιλιάρικο. Αποκλείεται. Δεν νομίζω. Κατάλαβες γιατί σου λέω έτσι. Τώρα δεν χρειάζεται. Βέβαια. Για τον Τζιρόνι λέω. Ναι. Δεν έχω μάθει κάτι. Δεν ξέρω αν το τελειώσαν. Λέγανε, αλλά τελικά παρέμεινε έτσι όπως είναι η κατάσταση. Πάντως σήμερα μεταφέρανε ότι τα 10 χιλιάρικα θα τα βάλουν αύριο για το Λουκίνα. Άντε να δούμε με το καλό. Γιατί, ναι, έχει μείον 3 αν δεν τα βάλουν, έτσι. Εγώ αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω και σε σένα. Ναι. Το πρώτο 10.000 θα μπει. Ναι. Τι έγινε τελικά. Ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο που μας είχαν τρελάνει με αυτό. Η τροπολογία. Πέρασε. Ναι, πέρασε. Τη χάσανε. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία. Από τη στιγμή που πέρασε σήμερα από τη Βουλή η τροπολογία. Να σου πω κάτι, ρε Γιώργο. Δηλαδή, μπαίνει κάποιος στην ομάδα πρώτη χρονιά και το πρώτο πράγμα το οποίο τον ενδιαφέρει είναι η τροπολογία. Ναι, και λέει, θυμάσαι που είχα κάνει την ερώτηση και είπε δεν έχω plan B. Δεν έχω plan B. Μάλιστα. Έχουμε παρέμβαση, απλά θέλω να τον παρακαλέσω αυτόν που κάνει την παρέμβαση να είναι κομψός σε χρόνο γιατί πρέπει να κλείσουμε. Παρακαλώ. Κλείνω σε 20 δεύτερα. Καλησπέρα αδερφέ μου Στέφανε. Καλησπέρα κύριε Ματζιούκη. Γεια σου Μάνο. Γεια σου Μάνο. Ήθελα να πω δύο πράγματα. Την ημέρα του χώρου, ναι, κύριε Ματζιούκη, παρακαλώ, υπήρξατε μάρτυρας, ναι, μιας ιστορίας. Ναι. Τι έγινε με αυτή την ιστορία, μπορούμε να την πούμε στον αέρα, χωρίς να ονοματίσουμε. Ότι κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά του Ηρακλή δημοσιογραφικά, από εκείνη την ημέρα και μετά, άρχισαν να βγάζουν αλήθειες. Είναι έτσι ή λέω ψέματα? Για τον αέρα είναι αυτό τώρα? Όχι, ρωτάω. Είναι έτσι ή λέω ψέματα? Δεν είπα. Δεν μπορώ να πω ότι λες ψέματα. Όχι, δεν μπορώ να το πω. Ευχαριστώ πολύ. Και καταλήγω αμέσως όσον αφορά τον κύριο Τόμ Πάπας. Γιατί εγώ, σαν Μάνος Λουπασάκης, δεν αναγνωρίζω κανέναν Θοδωρίδη. Ούτε το ξέρω, ούτε θέλω να το μάθω. Λοιπόν, η ιστορία παρατράβηξε. Γελάει όχι απλά η Θεσσαλονίκη, το Πανελλήνιο μαζί σας.
μας καταστρέψατε. Κύριε Τόμ Πάπας, πώς λέγεσαι να πούμε, βγες και μίλα, εχθές. Τι να πει, και τι να πει. Βγες έχει πει, και μίλα, και έδωσε, τι να πει. Τι έχει σκοπό να κάνεις. Την Κυριακή στην Καλαμαριά θα είμαστε 2.500 με 3.000 κομμάτια. Το παιχνίδι θα το πάρουμε εμείς. Βγες και πες την αλήθεια, γιατί μετά αυτοί εδώ, τα 2.500-3.000 κομμάτια, έχουν άλλο ραντεβού. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Μάνο. Συνέντευξη τύπου δώσανε, Μάνο. Στέφανε, αλλά όταν θέλαμε... Συνέντευξη τύπου δώσανε, λέω, αλλά όταν θέλαμε να κάνουμε και άλλες ερωτήσεις, μας λέγανε τελευταία ερώτηση και πρέπει να φύγουμε. Βιαζόντουσαν. Μα και πάλι θα βιαστούνε. Και πάλι θα βιαστούνε. Όχι, σε αυτό που λέει ο Μάνος, βγες και πες και να ξανακάνεις συνέντευξη τύπου, πάλι το ίδιο θα γίνει. Πιστεύω. Εγώ ξέρεις τη θεωρούσα πολύ ανούσια, πίστεψέ με, δηλαδή δεν περίμενα κάτι να ακούσω, κάτι καινούριο. Δεν εξεπλάγει, παρά το ότι γράφανε ότι έχουν έρθει σε μία κόντρα ο Παπαδόπουλος με τον Θεοδωρίδη. Όλα αυτά δεν με κάναν να εκπλαγώ. Αυτό το οποίο όμως μου δημιουργεί πολύ μεγάλο προβληματισμό είναι ο τρόπος ο οποίος τα λένε, με τη σιγουριά την οποία τα λένε, και εμείς βλέπαμε άλλα, είχαμε άλλη εικόνα. Και λέγαμε, εμείς κάνουμε λάθος. Κάποια στιγμή δηλαδή, πάνε να σε βγάλουν τρελό. Δεν μπορούμε τόσους μήνες να κάνουμε λάθος. Δεν γίνεται. Στέφανε, σε ευχαριστώ. Καλή υπομονή, καλή δύναμη. Λοιπόν, θα τα πούμε. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Να σε καλά, καλά, να σε καλά. Αυτά λοιπόν και με το σχόλιο του Στέφανου Σωτηρόπουλου και με την παρέμβαση του Μάνου. Κλείνουμε. Ευχαριστώ και τον Ζάχο, ο οποίος έχει εκλεκτή παρέα. Η παρέα που βλέπω θα είναι στούντιο. Θα έχει εκλεκτή παρέα. Ποιος έχει δόντια. Ο άλλος. Πάλι. Θα βάλει και μια Μαρσέλα να τελειώνει, ρε φίλε. Αφού είναι περασμένη η ηλικία του. Ζάχος Ντρούλινγκ με εκλεκτή παρέα. Έτσι. Μπράβο. Όλγα. Γεια σου ρε Όλγα. Θα τα πεις όλα εδώ, έτσι. Θα τα πεις όλα. Όχι, θα ακούσουν. Όσοι έχουν αγωνία να ακούσουν ποια είναι η Όλγα, θα το ακούσουν σε λίγο. Στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο 7 με 8 και κάτι ψηλά. Να είστε καλά.